Και εδώ πίσω στο τραπέζι, κυρίε και κύριοι, Γιάννη Σαραντάκο κοντά μα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, αδελφοί. Πώ είστε? Καλά, εσεί πω. είστε. Αυτό πολύ αυτό, αέρα σήμερα, αυτό λέγαμε. Ναι. Δηλαδή, καμία σχέση με τι προηγούμενε ημέρε. Ναι, νομίζω ότι είναι στο. Πώ το είπατε, στην Code Red. Ναι, ναι, ναι. Ε, λένε. Ναι, ε, ναι, co red Coat. Ναι, coat. <laughs> <laughs> Δεν το λέμε, Έτσι το λένε στη λιβαδιά. Εμεί το λέμε κόκκινο συναγερμό. το χρησιμοποιήσει η εξητάκτριά μα. Η αττική είναι στην αιχμή, στο μάτι αυτή τη αυτού τη κυριακή ε, αναταραχή. και, και πελοπόνωση. Τώρα που μα είπε και ο κύριο Τζομί, ναι, ναι, ναι. τα πράγματα και εκεί δεν είναι εύκολα. ε, Όμω, εγώ νιώθω μια σιγουριά γιατί είμαστε σε καλά χέρια. Το Υπουργείο Πολιτική Προστασία. με Μεριμνή ναι. για, για αυτά. να εκεί, ναι, δω το το τώρα πώ θα πάει πώς... και η μέρημνα τώρα. Το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα το, θα φανεί. Όλα κλείνουν. Ναι. 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 Όλα, όλα. Να σου πω κάτι τώρα. Τελειώσαμε από τι εκλογέ. Ναι. Βγήκε πρώτο ο Μητσοτάκη και είπε στι εκλογέ. Εγώ δεν πήγα καλά. Ναι. δεν αισθάνομαι. Το, οι προσδοκίε μα δεν επιβεβαιώθηκαν. Θα κάνω αυτά που πρέπει για να προχωρήσουμε. Και... Και από εκεί και πέρα τελειώνει εκεί το ζήτημα για το Μητσοτάκη και αρχίζει για όλου του άλλου. Δηλαδή στην κεντροαριστερά, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποιο ασχολείται με το να κάνει αντιπολίτευση. Κανένα. Ε, και για να τα λέμε όλα, βγήκε ο Μητσοτάκη είπε δεν πήγα καλά, πρέπει να δω τι έφτιαξε. Βγήκε ο Κασελάκη είπε ότι είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Ναι, 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 βγήκε ο Σανδουλάκη και είπε ε, δίνοντας νομούς, κερδίσαμε. Ε, Δίνοντα έμφαση στου δύο νομού που κερδίσαμε. Δεν πάθαμε πέραστε. και τίποτα. Γιάννη, μα το έχει πει αυτό πριν από τι εκλογέ. <coughs> ναι. Να δούμε από την επόμενη μέρα των εκλογών ποιο θα βγει και θα πει ανοιχτά. Ότι δεν πήγαν καλά ναι, τα πράγματα. Ακριβώ. Και ίσω οι τοποθετήσει των δύο ηγετών τη κεντροαριστερά, του κ. Κασελάκη και του κ. Ανδρουλάκη, ε, ίσω αν ήταν πιο ε, ε, ειλικρινή η ανάλυση των αποτελεσμάτων, να μην είχαν αυτέ τι συγκρούσει που έχουν τώρα αυτή την περίοδο. Αν είχαν πει και είχαν, είχαν, είχαν πει όλοι ότι δεν πήγαμε τόσο καλά, ναι. ότι είχαμε Έτσι. πρόβλημα, να δούμε τι έφταξε. Και αυτό ενδεχομένω να δικαιολογούσε και τι κινήσει στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ο κ. Κασελάκη έχει ξεκινήσει τώρα και κάνει τι καλά απολύσει, πείτε όπω θέλετε να το πείτε. Από πέμπτη στην πραγματικότητα. Για οικονομικού λόγου. Για να Ο... συμμαζέψει, λέει, τα οικονομικά. Ναι, δεν μπορεί να πείσει πολύ εύκολα. Γιατί κατά σύμπτωση, αυτοί οι δύο που κατατόμησε ήταν και εξ αυτών που άσκησαν κριτική στον ίδιο. Άρα ταυτίζονται αυτά τα δύο. Νομικά. Ο κ. Ζαγκού ξεκαθάρισε. Ότι ήταν λόγω των πολιτικών του θέσεων απέναντι στον κ. Δεν οικονομικοί οι λόγοι. Ότι μαζεύουμε τα οικονομικά, το μπάτζετ και κάνουμε απολύσει. Άρα κατά συνέπεια, και ο κ. Κασελάκη έχει ένα ζήτημα. Και το μεγαλύτερο ζήτημα, βέβαια, το έχει κ. ο κ. Σανδουλάκη, ο οποίο εξακολουθεί να μην βλέπει το τι ακριβώ έχει γίνει στο κόμμα του. Και μάλιστα επιμένει σε μια λογική να μην προχωρήσει ή να μην πει ο ίδιο ότι προχωρεί σε εκλογέ και να δίνει την εικόνα ότι σύρεται από τα στελέχη του. Να λέμε, κοντά στι 30 Ιουνίου, που εκεί ναι. θα είναι οι συνεδριάσει mm. οργάνων και για το Πασόκ, Γιάννη, ναι. αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ε. Μεγάλη σύμπτωση αυτή. Ε, 30 Ιουνίου συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και η Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ. Εκεί περιμένουμε τον κύριο Κασελάκη στη μία συνεδρίαση να πει τι θέλει να κάνει. Ο κύριο δεν αμφισβητείται από το κόμμα του. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο που έχει πει Μήπω να φύγει, Μήπω να πάμε mm -hmm. σε εκλογή. Υθέησα. Τώρα μπαίνει στην εφαρμογή αυτών του το, 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 το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο οραματίζεται, Αν καταλάβω καλά. Άρα λοιπόν στι 30 Ιουνίου περιμένουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και εμεί υποθέτω, να δούμε τι θα κάνει ο κ. Κασελάκη. Mm -hmm. Τι αλλαγέ θα κάνει στα κομματικά όργανα, mm -hmm. τι πρόσωπα καινούργια θα βάλει, ποιου θα βγάλει και πώ είναι αποφασισμένο ο ίδιο να διοικήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Την ίδια ώρα. Υποθέτω λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από εκεί που θα συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με άλλη ατζέντα. Η ατζέντα είναι η εξή. Εάν θα πάνε σε εκλογέ το 24, ή θα πάνε σε εκλογέ το 2025. Δηλαδή, κατά συνέπεια, αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα εκλογή προέδρου έχει τελειώσει πια. Ναι. Αυτό που συζητάμε είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο κυριο Ανδουλάκη, Αντουλάκης κον-άκον, πηγαίνει σε εκλογική διαδικασία. Το θέμα είναι Άρα, πότε θα, θα το κάνει. Στο 25, αυτό. αυτό δηλαδή μπορεί Δεν να πηγεί. πάει. Δεν θα βγει. Ε, εκτιμώ δεν εγώ ότι δεν προλαβαίνει. Δεν, δεν θα αντέξει το Πασόκ σε μια τέτοια διαδικασία. Εδώ μέχρι τέλο του 24 πάλι τα πράγματα βλέπουμε ότι yeah. έχουν στενέψει πέρα, πέρα μου, αυτό το κλίμα. Μια τυπική απόφαση υπάρχει. θα θέλει να πάρει ο, Ανδρουλάκης και θα του λένε εντάξει, Πρόεδρα, να το συζητήσουμε και όλοι μαζί, γιατί εσύ είσαι ούτω ή άλλω υπό νέα κρίση. δεν κάτι, δείχουμε, έτσι κόμματα. Θα γίνει κάτι ίσω χειρότερο, το οποίο το είδαμε. Okay. Θα κάνει μια δήλωση Μητσοτάκη, θα απαντάει ο Ανδρουλάκη και θα απαντάει ο Ι και ο κ. Γερουλάνο. Και θα... τα καταγράφουμε εμεί στι απαντήσει όλων των φίλων του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε αυτό? ότι φεύγει από τη λογική ενό συγκροτημένου κόμματο και πάμε σε άλλα Όχι. σχήματα. Ναι. Νομίζω ότι η ρελάνση που σκέφτεται να κάνει ο κ. Σαντουλάκη σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο μεταδώσαμε χθε το ελτήριο του 24 είναι να κάνει μια ρελάνση, να προτείνει συνέδριο μέσα στο 24 και αμέσω μετά, αρχέ του 25 εκλογή Πρόεδρου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν πάμε σε συνέδριο. Ναι. Η εσωστρέφεια θα συνεχιστεί. Ο καθένα θα λέει τα δικά του και θα πάμε σε ένα συνέδριο προεκλογικό και εκρηκτικό. Συνέδριο το φθινόπωρο, καταλαβαίνουμε, ναι. για να πάμε αρχέ του 25 σωστά. σε Απλώ ανάποδα. Πώ θα γίνει όμω αυτό, Δηλαδή, μέσα σε τέτοιο κλίμα. Ναι, δημοσιομικότητα, ε, όπω το είπε και ο πρόεδρο. Ο κ. προσπαθεί νομίζω, να κερδίσει χρόνο, αν έχω καταλάβει σωστά. Βάζει το συνέδριο μπροστά, δεσμεύεται για εκλογή λίγο αργότερα και φαντάζομαι ότι ελπίζει ότι αυτό θα καλύψει τους ανησυχούντες βουλευτές ε, του ανησυχούντε βουλευτέ του. Ναι, ρε Πασόλου. παιδί, μα αλλά μισό λεπτό. Χρόνο κερδίζει όταν προσδοκά σε κάτι, όταν υπάρχει κάποιο γεγονό μπροστά, ναι. από το οποίο εσύ προσδοκά να έχει κάποια ωφέλη. Ναι. Ποιο είναι αυτό το γεγονό, μου το δείχνει, γιατί εγώ δεν το βλέπω. Τα λάθη του Μητσοτάκη ενδεχομένω. Και... Να προσπαθήσει Ωραία. ο κ. Σανδουλάκη να κερδίσει από την αντιπολιτευτική θέση. Ναι. Προέσχει... Και θα τα καρπώνεται ένα πρόεδρο υποπροθεσμία. Θεωρεί δεν είμαι στο μυαλό του κ. Ανδρουλάκη, δεν είναι και εύκολο αυτό, ε, να κερδίσει πόντους στην εσωκομματική διαδικασία, δηλαδή να εμφανιστεί ως ο ηγέτης της αντιπολίτευσης. Ο κ. Να στη Βουλή παίζει μόνος του, γιατί λείπει ο κ. Κασελάκης, ίσως να ελπίζει ότι ο χρόνος θα λειτουργήσει προς ωφελός του. Η ουσία είναι, για να λέμε την ουσία και να αφήσουμε τα φιλεναφήματα είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκη δεν θα αντέξει επί μακρόν να πετάει την μπάλα. Γιατί είναι εξαρτά. μεγάλο το διάστημα, είναι πολύ μήνε. Όχι, δεν ξέρω. πάρα πολύ στο Πασόκ. Ναι. να πάμε λιγάκι για τι δημοσκοπήσει που έχουμε τι πρώτε δημοσκοπήσει. Αυτή είναι η μόνη που, που χαίρονται. Οι δημοσκόποι, παιδιά. Οι ε. δημοσκόποι ε. 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 και ειδικά για το θέμα τη κεντροαριστερά, για το χώρο τη κεντροαριστερά, τι γίνεται. Ο, ο κ. Ανδρουλάκη φαίνεται να έχει καταρχήν ε, έκανε μια δημοσκόπηση τη GPO για το λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Στάρθε. Ο κ. Ανδρουλάκη, για να το πάρουμε από εκεί που το αφήσαμε φαίνεται να προηγείται στην εκκίνηση μια διαδικασία. Έναντι του κύριου Δούκα mm. και των υπολείπων δελφίνων στο Πασόκ. Ε, Ένα ε, άτυπο πρώτο. Και... Πρώτο γύρο, λε. Ναι. Είναι και λογικό. Είναι, πιο ε, πιο... Ε, είναι απολύτω φυσιολογικό. Πρώτον, διότι μην νομίζετε ότι οι πολίτε έχουν πάσει πάνω στο Πασό και παρακολουθούν τι διαδικασίε. Αν ο κ. Δούκα ήταν υποψήφιο τελικά, αν ο κ. Γεωργιάνου συναντήθηκε με τον κ. Κατρίνη, δεν Προστά. είμαστε εκεί. Ε, οι πολίτε έχουν προβλήματα στο μυαλό του, φαντάζομαι, άλλα και πιο ε, δεν πολύ. Δεν τα πολύ, σοβαρά. Ο κ. Ανδουλάκη, λοιπόν, κερδίζει Ω πρόεδρο, θυμίζω ότι πάντα ο πρόεδρο έχει ένα προβάδισμα. Ναι, ναι. Ο νυν. Okay. Αλλά είναι το πρώτο δείγμα. Εγώ δεν θα ήθελα να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρο, γιατί ακόμα δεν έχει εξελιχθεί η διαδικασία. Yeah. Δεν έχει δηλώσει κανένα επισήμω τι είναι υποψηφίο. Όλα είναι φήμε, διαρροέ, σούπα μούπε. Άρα νομίζω ότι αυτή η δημοσκόπηση, αυτό το ποσοστό, δεν είναι το πιο ασφαλέ για να δούμε τι θα ο γίνει ο στο μέλλον. Ο κ. Χάρη Ντούκα δεν έχει Εδώ. δηλώσει. Με τον τρόπο λίγο την κάρτα, περίμενε, να δεις τώρα, περίμενε. Ένα στους, στους, πέντε, λέει ότι εγώ θα θεωρώ καταλληλότερο για πρόεδρο του Πασόκ, τον Ανδρουλάκη. 16,5% έχει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος προσπερνάει όλους τους άλλους μνηστήρες, 13,3% Γερουλάνος, mm. κοντά στο 9% ο κύριος Χριστοδουλάκης, 5,6% ο κύριος Χριστίδης, άλλος και κανένας από αυτούς, mm. 21%. Mm. Ναι, ισχύει. Δηλαδή, είναι με... στην πρώτη θέση. Με βραχία κεφαλή πρόεδρο ο κανένα. Σωστά. Ε, το θέμα είναι το εξή, ότι ο κύριο Δούκας πάει με μία φορά από τη δημαρχία. Ε, είναι προβεβλημένο πρόσωπο, το ξέρουν οι πολίτε. Εξελέγει πριν από λίγου μήνε. Σαφώ. Ε, το τι είναι ο κανένα, εγώ νομίζω ότι δεν είναι ακόμα εδεδομένο στη συνείδηση των πολιτών ότι πάει για εκλογή του Πασόκ. Ναι. Μην νομίζετε ότι επειδή εμεί τα παρακολουθούμε όλα, όλοι ασχολούνται οπό... με το τι συμβαίνει στο Πασόκ ή στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Γιάννη, για συνεργασία Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, ένα άλλο θέμα το οποίο τι έδειξε η Πολύ σοβαρό έβριμα, 70% αν δεν κάνω λάθο, ε, υπέρ τη συνεργασία. 70% ψηφοφόρων ε? Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Το 70% θεωρεί ότι μόνο μαζί μπορείτε να αντιμετωπίσετε το Μητσοτάκι. Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο θα το βρουν μπροστά του και ο κύριος Κασελάκη και ο κύριος Αντουλάκης ή όποιο εκλεγεί στην Προεδρία. Άρα οι πολίτε αντιλαμβάνονται ότι ο καθένα μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη. Και μαζί μπορούν όμω, είναι το άλλο ερώτημα τώρα. Δεν θα μπορέσουν όταν έχουμε ακούσει και από τι δύο πλευρέ εκατέρωθεν όλε αυτέ τι εκφράσει και του ναι, χαρακτηρισμούς. Το πριν, τώρα. Είναι, είναι το επόμενο, το... λε Πάμε να δούμε ναι, αν θα Ναι, αλλά μαζί. σκεφτόμαστε όμω και το βλέπ... μετά. Σωστά. Δηλαδή θα παντρευτούμε, αλλά μετά πώ θα είναι ο γάμο μέσα στο σπίτι. Σωστό είναι αυτό, αλλά Καταλαβαίνεις... δεν υπάρχει πρόταση. Δεν υπάρχει καν. Δεν υπάρχει πρόταση. Ένα φλέβετ υπάρχει, δαχτυλίδι δεν υπάρχει. Ούτε κουμπάριο υπάρχει μέχρι στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα Αλλά το 70% ναι στο γάμο, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που να ναι, ναι. εκπαιδευτούν του γάμου, ε, είναι πολύ σημαντικό έβημα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι ότι θα το βρουν μπροστά του ε, όσοι δεν θέλουν το γάμο. Ναι, όσοι λένε ότι πρέπει Α, να, να έχουμε την ναι. πορεία ναι, και τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Ακριβώ. Επίση πολύ σοβαρό έβημα. Ότι ο κύριο Τσίπρα αυτό... θα μπορούσε να είναι ο ηγέτη ενό συγκεκριμένου Με 19% νομίζω, με, νομίζω, νομίζω, με νομίζω. 19 με 10% τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριο Τσίπρα στην κεντρική όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ψηφίσανε και ε, αυτοί που δήλωσαν ότι η του Πασόκ, φαίνεται ότι είναι το πρόσωπο τη κεντροαριστερά κόντρα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. 19% Τσίπρα με 10% Πόρτο Πελαγί. Ναι, και ναι. εδώ έχουμε δύο πράγματα. Έχουμε καμία εκπεφρασμένη πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα να κατέβει και μία ξεκάθαρα εκπεφρασμένη πρόταση του... πρόθεση του κυρίου Κασελάκη να κατέβει. Απέναντι σε όλου. Ναι. Απέναντι σε οποιονδήποτε και στον Τσίπρα. Ακριβώς. Και του λέει εδώ η δημοσκοπήση, αν κατέβεις απέναντι στον Τσίπρα θα πάρεις τα μισά από αυτόν. Η λέξη πάντως που κυριάρχησε στο συνέδριο που έκανε το Ίδρυμα του κ. Τσίπρα, με τον... Μαζί. Uh... Μαζί. μαζί. Η λέξη μαζί, μαζί. ε, προφανώ κυριάρχησε και το μαζί πολύ και ορθά κατά τη γνώμη μου το ερμήνευσαν ναι. ότι πάμε όλοι μαζί. Θυμίζω Δεν ότι. Δεν θέλω να γίνω κακό, είναι και σλόγγαν τράπεζα. Ναι. Εντάξει. Καλού. Ότι αν θα αποφασιστεί να γίνει ο γάμο, θα αλλάξουν σλόγγαν. Ναι, ναι, ναι. <laughs> 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 Το μαζί το υπερασπίζεται και ο κύριο Γιώργος Παπανδρέου, mm -hmm. ο οποίος, μην προσπερνάμε, γιατί είναι μια συζήτηση που οι πρώοι θα μας απασχολήσουν σε όλα τα κόμματα, και ο κύριο Παπανδρέου έχει ε, λόγο και βάρος εκεί. Εκ μια εφημερίδα. εφημερίδων. Ναι ναι, 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 ναι. ξέρω τι ψάχνει. Πάντω, μα λύθηκε η απορία ναι. που ήταν στην προεκλογική περίοδο ο Κώστας Καραμαλή και ο Αντώνη Αμαρά. Πού ήταν. Παρουσιάστηκαν. Ε, προετοιμάζονταν μ... για αυτή την παρουσίαση που... βιβλίου που ηταν προετοιμαζονταν για μαζί. Τόσο και Εδώ Ναι, από ό,τι κατάλαβα. Αυτά διαβάζουμε σήμερα από το σελίδα. Πα σε μια παρουσίαση βιβλίου. Να μην ξέρει τι λέει το βιβλίο μέσα. Το διαβάζανε Για πε, τι από άλλον αυτό. Τι γίνεται τώρα εδώ. Όντω, προκάλεσε πολλά και ποικίλα σχόλια η ανακοίνωση. Ε, δεν νομίζω. Άμα δεν θέλουν οι δύο, ε, δεν ναι. κάθεται δηλαδή. Δεν δηλαδή, λέμε σε καμία ναι, περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Ε, Προκάλεσε πολλά σχόλια στο ιστορικό τη κεντροδεξιά mm -hmm. πολυκατοικία, γιατί λέγαμε για την αριστερή τώρα. Ε, η κοινή εμφάνιση. Είναι από ό,τι θυμάμαι η πρώτη εμφάνιση κοινή σε πολιτική εκδήλωση. Ναι. Στο Ειρόδιο πήγαν πρόσφατα για το ΜΜΠ. Κάνα σινεμά να πάνε. Πάλι. Ναι. Τώρα πήγανε και εκεί. Παρουσιάστηκε φάει. εκεί. Έχουν τη φάει, ε, Σε τη Κυψιά είναι μια άλλη ιστορία αυτή σε άλλε εποχέ. Στο Παράμαλο. Και εκεί σωστά το λες και στον έχω νομίζω. Ε, αγαπημένο εστιατόριο του κ. Σαμαρά, ναι, ναι. για όσου γνωρίζουν. Σε πολιτική εκδήλωση, κοινά να μιλήσουν, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Ε, Προφανώ έχει πολιτικό συμβολισμό, μην γελιέστε. Προφανώ θα έχει πολιτικά μηνύματα, όχι προ τον Κασελάκη και προ τον κ. Ανδρουλάκη. Άλλο είναι ο αποδέκτη. Και εγώ θα πω ότι έχει φόντο και την εκλογή του νέου Πρόεδρου Δημοκρατία, η οποία θυμίζω. Ότι οι συμφωνίε, οι συζητήσει θα ξεκινήσουν φέτο, η εκλογή θα γίνει τον ερχόμενο Φλεβάρι. Mm -hmm. Να εμένα πει. αυτέ οι εμφανίσει mm -hmm. μου θυμίζουν δεσπότε. Εννοεί. Που Τι? ενώ άλλο κάνει τη λειτουργία, μια φορά στο μισάωρο σηκώνουν το Τι χέρι και, ελ... και ευλογούν το πίμνιο Πάντως... από κάτω. Δεν γίνεται έτσι. Αφ... Καταλαβαίνω, η πολιτική Τι έχει συμβολισμού. Αλλά αν θε να μα πει κάτι, πε το μα. Μην μα ταλαιπωρεί. Ναι. Θα το πούνε. Θα το πούνε. Εγώ πιστεύω. Α, ναι. Και καλυμμένα. Τεχνιέντο. Με πολλά λόγια, με λιγότερα. Ο κ. Καραμπάλη μιλάει σχετικά λιγότερο από τον κ. Σαμαρά. Ναι. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα πούν για τα εθνικά θέματα. Ο κ. Σαμαρά έχει μιλήσει για αυτού που επιχειρούν τον κατευνασμό. Πο πότε? Τον κατευνασμό με του Τούρκου. Με του Τούρκου. Ναι. 1 Ιουλίου θα τα πούν. Α, 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου είναι πρώτη... ναι, η... Ναι, ναι, ναι. η εκδήλωση. Θα μιλήσουν σίγουρα για την επιστροφή στι ρίζε τη Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι, χωρί να πούν το όνομα Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα φωτογραφίζουν, θα ζωγραφίζουν, θα δείχνουν Α, το μεγάλο μαθήμα. Αγωνία για το μήνυμα, ναι. όπω λένε σήμερα τα. Αγωνία για την τα τα ταυτότητα τη παράταξη. Να ναι, είναι ένα ναι, και ναι. παραπάνω. Ναι, παραπάνω, τα μήνυματα, ε? ναι. Αγωνία για την ταυτότητα τη παράταξη έχουν. Αυτό είπα μόλι. Η επιστροφή τη αυτό. Και ναι. επίση της... να κρατήσετε αναλάβει ναι. κάποιο τον απουσιολόγο, παρακαλώ, στην εκδήλωση αυτή. Απειλή. Η... Είναι δική δεν μου, παρακαλώ, αυτή η αρμοδιότητα. Έχω κάθε μέρα εδώ το χρώμα μου, βέβαια. Καθεχωράει το... στι 6. Οπότε κρατάω. να εξασφαλίσουμε μία πρόσκληση να μείνει έξω όμως από την αίθουσα. Να γράφει και να βγει και ποιο βγήκε. Έτσι ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγη ώρα, κυρίε και κύριοι, κοντά μα θα είναι ο αναπληρωτή Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, ο κύριο Νίκο Παπαθανάτο. Ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι, να ναι, πούμε ναι. σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα είναι λοιπόν, εδώ και θα μα τα πει, τι. Α πούμε, ναι. Μια απορία που έχω εγώ, ναι, ότι είναι με, έτσι με τα δυνατήρια θα γίνει και με άλλου τομεί τη οικονομία. Επιπλέον, από τα χέρια του κύριου μην γελιέστε, εκτό από τα μεγάλα έργα, περνάνε και άλλα που μα αφορούν πιο άμεσα. Εδώ, Α εδώ, πούμε σε λίγο κοντά μα. κρίμα για το σπίτι μου 2, το πρόγραμμα. Mm. Θα βρεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Και από πού θα βρεθούν και πότε θα βρεθούν και πού θα βρεθούν και πότε θα δοθούν και όλα αυτά. Γιάννη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώ το